Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο παρουσίαση εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Είμαι ο Δημήτρη G και αυτή, αν είναι η πρώτη σας φορά στο κανάλι και σας αρέσουν τα video games μεταξύ άλλων, κάντε ένα subscribe και γιατί όχι, enable notifications με το καμπανάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις μία ή δύο φορές την εβδομάδα που θα ανεβαίνει καινούργιο βίντεο πάνω στο YouTube channel. Σήμερα την τιμητική του έχει το PlayStation Plus και συγκεκριμένα τα τρία συνδρομητικά πακέτα που είναι διαθέσιμα από την Sony PlayStation. Το σημερινό βίντεο είναι επίσης και μία προσφορά της PlayStation Cyprus που μου δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσω τα καινούργια πακέτα και συγκεκριμένα το premium, το τρίτο πακέτο στη σειρά. Θα τα δούμε στην πορεία ένα-ένα. Ξεκινάμε από το PlayStation, από το PS Plus Essential. Πρόκειται για την βασική, δηλαδή την απλή κατηγορία του PS Plus. Το Essential αποτελεί ουσιαστικά την συνέχεια της υπάρχουσας συνδρομής. Αν είχατε ήδη συνδρομή, δηλαδή πριν ένα μήνα τουλάχιστον, προσφέρει, όπως ξέρετε, τα δωρεάν παιχνίδια σε μηνιαία βάση, αποκλειστικές εκπτώσεις στα μέλη του, δηλαδή να αγοράσεις ένα video game σε καλύτερη τιμή, λειτουργία του cloud storage, δηλαδή να κάνεις save τα save games σου, τα game save σου καλύτερα στο cloud, και φυσικά πρόσβαση στο online multiplayer. Επίσης, να ξέρετε ότι οι υπάρχουσες συνδρομές του PS Plus έχουν ήδη μετατραπεί αυτόματα σε PS Plus Essential. Η τιμή του Essential είναι στα 8,99€ τον μήνα, 24,99€ το τρίμηνο ή 59,99€ τον χρόνο. Διαλέγετε και παίρνετε. Το δεύτερο το πακέτο, όπως βλέπετε τώρα στο βίντεο, είναι το PS Plus Extra, το μεσαίο πακέτο το οποίο περιλαμβάνει ό,τι και το Essential που είχαμε δει πριν, με την προσθήκη 400 εκ των πιο διασκεδαστικών τίτλων PlayStation 4 και PlayStation 5, τους βλέπετε τώρα στην οθόνη. Σε αυτά τα παιχνίδια που έχουν προσθέσει στο Plus Extra συγκαταλέγονται blockbusters από το κατάλογο της PlayStation Studios και third party εταιρείες, εννοείται. Όλοι αυτοί οι τίτλοι που βλέπετε μπροστά σας είναι downloadable, έτσι τους κατεβάζεις στο PlayStation σου και παίζεις το παιχνίδι. Η τιμή του Plus Extra είναι στα 13,99€ τον μήνα, 39,99€ το τρίμηνο και 99,99€ τον χρόνο. Όπως βλέπετε, διαλέγεις το παιχνίδι που θέλεις και έχει και φυσικά και τις εκπτώσεις, αν θέλεις να το αγοράσεις σε καλύτερη τιμή, να το έχεις φυσικά όταν τελειώσει και η συνδρομή, ή το κατεβάζεις κατευθείαν στο PlayStation για να παίξεις κατευθείαν στην κονσόλα. Λοιπόν, να σας δείξω να δείτε και τα παιχνίδια τα οποία είναι διαθέσιμα πάνω κάτω στη συλλογή της PlayStation για το δεύτερο πακέτο. Βλέπετε NBA 2K22, το Stray, το οποίο θα παίξουμε πιο μετά στην πορεία του βίντεο. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στο τρίτο και τελευταίο συνδρομητικό πακέτο της PlayStation, το πιο ακριβό, το Premium, το οποίο έχει τα έξτρα του, διαφέρει δηλαδή από τα προηγούμενα δύο. Λοιπόν, διαθέτει, εννοείται, όλο το περιεχόμενο των πακέτων Essential και Extra, συν έως 340 επιπλέον τίτλους από το PlayStation 3, οι οποίοι τίτλοι παίζουν μέσω cloud streaming, και φυσικά τις πιο παλιές κονσόλες, το PlayStation, το PlayStation 2 και το PSP. Το premium πακέτο ουσιαστικά ενσωματώνει την υπηρεσία PS Now, όπου αυτή διατίθεται στις χώρες που διατίθεται, ενώ εξασφαλίζει και πρόσβαση σε δοκιμαστικές εκδόσεις παιχνιδιών. Τις ονομάζει, νομίζω θα το δούμε σε λίγο, Time Limited Game Trials, δηλαδή υπάρχει το παιχνίδι το οποίο έχει κυκλοφορήσει και σου δίνει την ευκαιρία να το παίξεις, όπως φυσικά το Tiny Tina's Wonderland βλέπετε εδώ πέρα, download trial, δηλαδή σε αφήνει να παίξεις 2 ώρες full το παιχνίδι, να το δοκιμάσεις και αν σου αρέσει, γιατί όχι, να το αγοράσεις ή να το κατεβάσεις όταν γίνει διαθέσιμο από το PlayStation Plus.
Η τιμή του PlayStation Plus Premium είναι στα 16,99 το μήνα, στα 49,99 το τρίμηνο και 119,99 τον χρόνο όσο αφορά τα τρία αυτά πακέτα. Να κάνουμε και λίγο browse στα παιχνίδια να δείτε. Αυτά είναι τα Game Trials φυσικά, που σε αφήνει να δοκιμάσεις, να κατεβάσεις το παιχνίδι κανονικά και να το παίξεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα και έτσι ώστε αν σου αρέσει το παιχνίδι να το αγοράσεις και εσύ κανονικά και με τον νόμο. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετά παιχνίδια τα οποία είναι σε trial όπως βλέπετε στον κατάλογο και πολύ πρόσφατα μάλιστα το Horizon Forbidden West, το Tiny Tina's Wonderlands, το WWE 2K22 είναι παιχνίδια τα οποία κυκλοφόρησαν αρκετά πρόσφατα στην κονσόλα της PlayStation. Λοιπόν, να πάμε να ρίξουμε μία ματιά, θέλω στους τίτλους για το PlayStation 3 και PlayStation 2, να πάρετε μία γεύση και από εκεί, όσο αφορά τον κατάλογο των παιχνιδιών που προσφέρει το premium πακέτο της PlayStation, PlayStation Plus Premium. Το ονομάζει φυσικά Classics Catalog και φυσικά τα χωρίζει και σε θεματολογίες και σε κατηγορίες βασικά όπως βλέπετε στο βίντεο. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα video games. Βλέπετε τα παιχνίδια τα οποία είναι διαθέσιμα για να τα κατεβάσετε ή να τα παίξετε και streaming στην κονσόλα. Να ψάξουμε και για Ratchet & Clank, που είναι αγαπημένος τίτλος παιχνιδιών για μένα, τουλάχιστον και το PlayStation 3 θυμάμαι ότι ήταν από τα πρώτα παιχνίδια τα οποία είχα παίξει πάνω στην κονσόλα και είχα κυριολεκτικά ερωτευτεί το gameplay του συγκεκριμένου παιχνιδιού, του Ratchet & Clank στο PlayStation 3. Λοιπόν, βλέπετε, υπάρχουν πάνω τέσσερα παιχνίδια Ratchet & Clank, το Ratchet & Clank Nexus, το PlayStation 3, το All For One, το A Crack in Time, το Q-Force, το οποίο έχει κυκλοφορήσει και με άλλη ονομασία σε κάποιες περιοχές του κόσμου, αν θυμάμαι καλά. Εμείς να παίξουμε το Ratchet & Clank All For One, που είχε κυκλοφορήσει στο PlayStation 3, βλέπετε ότι μας δίνει την επιλογή για stream και είναι included στην συνδρομή. Δηλαδή το stream τι κάνει, κατεβάζει κάποια αρχεία στο PlayStation τα οποία πρέπει να κατεβάσει για να αρχίσει να κάνει stream το παιχνίδι και ανάλογα τη σύνδεση που έχετε παίζετε στο PlayStation. Να σας πω ότι το δικό μου το PlayStation 4 είναι απλό 4, δεν είναι καν Pro και είναι συνδεδεμένο σκόπιμα με Wi-Fi για να δείτε πώς αντιδρά με Wi-Fi σήμα, ούτε καν LAN. Και μάλιστα το router είναι στο σαλόνι, εγώ είμαι στο δωμάτιο και είναι συνδεδεμένο το PlayStation σκόπιμα αυτή τη στιγμή για να δείτε πώς αντιδρά το streaming πάνω στην κονσόλα της PlayStation. PlayStation 4 μάλιστα. Λοιπόν, να θυμάστε ότι όταν κατεβάζετε, όταν διαλέγετε να παίξετε ένα παιχνίδι του PlayStation 3 ή του PlayStation 2 πάνω σε νεότερη κονσόλα, η κονσόλα τι ακριβώς κάνει? Κατεβάζει έναν emulator και το παιχνίδι πάνω στην κονσόλα σας και παίζετε το παιχνίδι μέσα σε εκείνον τον emulator, που σημαίνει ότι τα controls δεν ισχύουν ακριβώς όπως τα ίσχυαν αν παίζατε ένα video game πάνω στο PlayStation 4. Έχετε δικά του, το PlayStation 2 και το PlayStation 3 είχαν δικά τους controls και στα εξηγά φυσικά όταν ανοίγει το παιχνίδι, σου εξηγά ότι τα control σας συγκεκριμένα είναι τα τάδε, κάνεις το τάδε με το μοχλό σου, το start είναι εδώ, το τάδε είναι εδώ, για να ξέρετε να μπορείτε εσείς να κοντρολάρετε τον χαρακτήρα ανάλογα. Λοιπόν,
Good evening. I'm Kip Darling and you're watching continuing coverage of. Η ποιότητα είναι αρκετά καλή, όπως βλέπετε, για παιχνίδι του PlayStation 3 πάνω στο 4. Λοιπόν, Ratchet & Clank All For One, θυμάμαι ήταν από τα πρώτα multiplayer του Ratchet & Clank, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν είχα παίξει του PlayStation 2 τα παιχνίδια του Ratchet & Clank, ήθελα πολύ φυσικά, αλλά δεν είχα PlayStation 2, είχα PlayStation 3 μόνο και 4 τώρα. Λοιπόν, είναι ο Ratchet και ο Clank στο παιχνίδι All For One. Να σας πω και λίγες πληροφορίες όσο αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα παίξουμε μόνο λίγα λεπτά το παιχνίδι για να δείτε και εσείς πώς αντιδρά την ποιότητα του παιχνιδιού πάνω στο PlayStation 4 μέσω της υπηρεσίας streaming. Λοιπόν, το Ratchet & Clank All For One είχε κυκλοφορήσει και με την ονομασία 4Play, Ratchet & Clank 4Play. Οι κριτικές ήταν γενικά θετικές. Είχε πολύ ωραίο soundtrack, πολύ ωραία ιστορία, γραφικά. Το χιούμορ των χαρακτήρων ήταν πολύ καλό. Οι ηθοποιοί, οι οποίοι δάνεισαν τις φωνές τους, είχαν πάρει πολύ καλές κριτικές. Το combat και το gameplay μέσα στο παιχνίδι ήταν πολύ θετικά features του παιχνιδιού. Λοιπόν, αλλά το μόνο αρνητικό το οποίο θυμάμαι και είχα διαβάσει και πρόσφατα για το παιχνίδι το συγκεκριμένο, το Ratchet & Clank All For One, ήταν τα glitches που είχε ο Clank, δηλαδή ο partner του Ratchet, και στο AI, στο Artificial Intelligence. Αλλά αυτό δεν κράτησε το παιχνίδι από το να γίνει τεράστια επιτυχία για την σειρά παιχνιδιών Ratchet & Clank, πουλώντας 1,5 εκατομμύρια copies του παιχνιδιού παγκοσμίως τότε. Φυσικά τώρα έχουμε και τα ψηφιακά, δεν νομίζω να είναι μετρημένα για εκείνα. Λοιπόν, αρχίζουμε το παιχνίδι. Εννοείται ότι στην αρχή θα μας δείξει πώς λειτουργούν τα controls, πώς πηδάς, πώς κάνεις double jump, πώς να ξολοθρεύεις τους εχθρούς σου κτλ. Κτλ. Εντάξει, βλέπετε ότι η ποιότητα των βίντεο ακόμα πάνω στην οθόνη είναι αρκετά καλή για ένα παιχνίδι τόσων χρονών και τα τρόφι τα οποία παίρναμε τότε. Είναι ακριβώς, σας λέω, το παιχνίδι αυτή τη στιγμή παίζει μέσα σε emulator του PlayStation 3. Είναι λες και έχετε το PlayStation 3 μπροστά σας, την κονσόλα σας, και παίζετε το παιχνίδι. Κάνει emulator, δηλαδή μιμείτε το περιβάλλον του PlayStation 3. Λοιπόν, στον έλεγχο του Ratchet, καμία καθυστέρηση μπορώ να σας πω. Και σας είπα, έχω κάνει σκόπιμα, κάνω σκόπιμα το συγκεκριμένο τεστ. Είναι σε PlayStation 4, ούτε καν Pro, σε Wi-Fi σύνδεση, με το router να βρίσκεται σε άλλο δωμάτιο. Όχι μακρινό δωμάτιο εννοείται, αλλά κοντινό δωμάτιο. Το router είναι στο σαλόνι, εγώ είμαι στο δωμάτιο. Λοιπόν, τα γραφικά είναι αρκετά καλά. Δηλαδή, σε σχέση με άλλες κονσόλες που προσφέρουν παιχνίδια, μάλλον τίτλους, παλαιότερους τίτλους, και τους βάζουν σε τετραγωνάκι στην οθόνη για να φαίνονται σωστοί, το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ καλό. Φυσικά, εκείνη η τίτλη είναι ακόμα πιο παλιά, το 90s, αλλά αυτό είναι λίγο πιο πρόσφατο, το PlayStation 3 τίτλη, και δεν χάνει καθόλου από την ποιότητα και από τον έλεγχο. Δηλαδή δεν είναι καθόλου, δεν υπάρχει καθυστέρηση στο πατάς το κουμπί και αντιδρά ο χαρακτήρας, ο ήρωας του παιχνιδιού. Όσοι παίζετε παιχνίδια Ratchet & Clank, είμαι σίγουρος ότι βλέπετε αυτή τη στιγμή το gameplay και λέτε πώς ήταν τότε. Φυσικά σε περιορίζει η κάμερα, δεν είναι δηλαδή από στα καινούργια τα Ratchet & Clank Games, τα οποία έχεις μία κάμερα την οποία μπορείς να ελέγξεις 360 μοίρες
και να βλέπεις τι γίνεται γύρω σου στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι αυτό που μόνο που βλέπεις, που σε αφήνει να βλέπεις το παιχνίδι. Το σημερινό βίντεο είναι προσφορά της Sony PlayStation Cyprus, ο οποίος ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δώσαν την ευκαιρία να δοκιμάσω για 3 μήνες το premium πακέτο. Σε λίγο θα παίξουμε, στην πορεία θα παίξουμε και το Stray, το οποίο κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες για το PlayStation 4 και PlayStation 5. Είναι και εκείνο, συμπεριλαμβάνεται στην συνδρομή της PlayStation Plus και στο, και στο Extra και στο Premium. Λοιπόν, να βγούμε έξω. Σας είπα, τα controls είναι λίγο διαφορετικά. Εδώ πρέπει να πατήσεις το PS button για να σου βγάλει το μενού του emulator, που βλέπετε μπροστά σου. Σε αυτό το μενού είναι το emulator, το οποίο κλείνει το παιχνίδι. Το έχει προσθέσει στα παιχνίδια τα οποία παίζετε στην αρχική οθόνη του PlayStation. Και φυσικά είναι διαθέσιμο για να παιχτεί από εσάς όσο έχετε τη συνδρομή ενεργή. Λοιπόν, πάμε να διαλέξουμε παιχνίδι του PlayStation 2. Αυτή τη φορά βλέπετε τα παιχνίδια τα οποία είναι διαθέσιμα. PSP, PlayStation και PlayStation 2 Video Games. Είμαι σίγουρος ότι οι πιο παλιοί gamers ή τουλάχιστον αυτοί που εσείς που είχατε τις κονσόλες, το PlayStation το πρώτο, το PlayStation το δεύτερο, αναγνωρίζετε πολλά από τα παιχνίδια. Πάμε να παίξουμε το Ape Escape 2. Βλέπετε, δίνει κάποιες πληροφορίες στο loading του παιχνιδιού. Είναι streaming που κάνουμε το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, για να δείτε κι εσείς ότι δεν κολλά. Η αντίδραση των χειριστηρίων είναι όπως πρέπει να είναι. Και πόσο γρήγορα κάνει load. τώρα θα μου πείτε είναι PlayStation 2 τίτλος. Άρα και λιγότερα αρχεία για να κατεβάσει. Βλέπετε και τα μενού τα οποία βγάζει και τις ειδοποιήσεις οποίες βγάζει είναι παρόμοιες με τότε, με το PlayStation 2, με τη memory card, με τα save που κάνει πάνω στην κονσόλα και όλα. Λοιπόν, όσοι θυμάστε το Ape Escape το 2, θυμάστε ότι έτρεχες πίσω από πιθήκους με τις μπανάνες, με τα νομίσματα. Θα σας θυμίσει φυσικά και άλλα παιχνίδια ο τρόπος με τον οποίο και το περιβάλλον στο οποίο καλείσαι να περιηγηθείς. Λοιπόν, Ape Escape 2. Φανταστείτε ότι αυτό είναι παιχνίδι του PlayStation 2. Τα γραφικά τα οποία βλέπετε τώρα είναι του PlayStation 2 πάνω στο PlayStation 4. Το Ape Escape 2. Λοιπόν, όπως βλέπετε, μας δίνει 2 όπλα στην αρχή. Το δίκτυ και το σπαθί. Σπαθί. Όπως το lightsaber. Βάση. Και αλλάζεις. Να το εδώ πέρα. Και αλλάζεις αναλόγως. Η βοήθεια που σου δίνει η βοηθός
στο παιχνίδι όσο αφορά τα controls, την πορεία του παιχνιδιού και το καθεξής. Αν θυμάστε, το Ape Escape 2 είχε αναπτυχθεί από την ίδια την PlayStation και ήταν και αποκλειστικότητα πάνω στο PlayStation 2, στην κονσόλα της. Είναι ένα platform game στο οποίο οι παίχτες ελέγχουν τον Hikaru, ο οποίος προσπαθεί να πιάσει με το δίχτυ του τις μαϊμούδες, τους πιθήκους, οι οποίες είναι σκορπισμένες σε κάθε level του παιχνιδιού. Λοιπόν, και βλέπετε και τα χειριστήρια τα οποία σου συμβουλεύει τουλάχιστον η φίλη για το πώς να κάνεις aim το όπλο, να αρπάζεις τους εχθρούς, να τους μαζεύεις τουλάχιστον με το δίχτυ, ότι το δεξιό, το αναλογικό το stick του control είναι αυτό που πρέπει να χρησιμοποιείς. Η σκηνοθεσία και ο παραγωγός του παιχνιδιού ήταν ο Naoto Okta, ο οποίος δούλευε στην Capcom πιο παλιά, πριν κάνει το παιχνίδι αυτό. Άρα ξέρετε ότι ξέρανε οι gamers τότε ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο τουλάχιστον θα ήταν εισάξιο με τα παιχνίδια τα οποία κυκλοφορούσε η Capcom. Η βαθμολογία του παιχνιδιού τότε στο GameSpot ήταν 8,4 από τα 10. Αρκετά καλό. Αρκετά καλή βαθμολογία τότε για παιχνίδι. Λοιπόν, κάπου εδώ να το κλείσουμε και να σας πάρω στην αρχική οθόνη να σας πω ότι το δεύτερο βίντεο το οποίο θα βγει αύριο στο κανάλι θα είναι το ολοκένουργιο παιχνίδι το οποίο κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες και μιλάω φυσικά για το Stray. Το Stray, αγαπημένο παιχνίδι από πολλούς, είναι το παιχνίδι το οποίο ελέγχεις μία μικρή γάτα η οποία προσπαθεί να επιβιώσει σε έναν κάπως τεχνολογικό κόσμο. Θα τα δούμε μαζί φυσικά αύριο στο βίντεο. Βλέπετε τα παιχνίδια τα υπόλοιπα για το PSP, PlayStation και PlayStation 2 τα οποία είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια πάνω για να δοκιμάσετε. Δεν είναι όλα, εννοείται. Δεν τα βάζανε όλα από την αρχή. Τι θα χάμαμε για μετά. Είμαι σίγουρος ότι ο κατάλογος θα ανανεώνεται κατά καιρούς για όλους τους fans. Να σας επενθυμίσω ξανά τα πακέτα και τις τιμές οι οποίες διαθέσιμες. Είναι το PS Plus, το Essential, δηλαδή το απλό πακέτο το οποίο είχατε και πριν, απλά το ονομάσανε Essential. Είναι στα 8,99 το μήνα. Το PS Plus Extra, το οποίο περιέχει και τα παιχνίδια, ένα κατάλογο παιχνιδιών 400, λέει, εκ των πιο διασκεδαστικών τίτλων PlayStation 4 και PlayStation 5, και το οποίο είναι διαθέσιμο για 13,99 τον μήνα. Και το PS Plus Premium, το οποίο περιέχει όλων των υπόλοιπων των πακέτων τα features και φυσικά τα παιχνίδια, το κατάλογο του PlayStation, PlayStation 2 και PSP, το οποίο είναι στα 16,99 τον μήνα. Και φυσικά ανάλογα με τα παιχνίδια τα οποία παίζετε στο PlayStation και αν αγοράζετε συχνά παιχνίδια από καταστήματα, θα δείτε ότι ίσως κάποια από αυτές τις συνδρομές, τα συνδρομητικά πακέτα της Sony PlayStation, ταιριάζουν στο δικό σας το προφίλ. Λοιπόν, εδώ κλείνουμε το βίντεο. Να σας πω ότι αύριο θα βγει βίντεο που παίζουμε το Stray. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι, κάντε νέα notifications, να μπαίνετε ειδοποιήσεις αύριο που θα βγει το βίντεο πάνω στο YouTube channel μας. Κάντε και ένα subscribe. Είμαι ο Δημήτρη G. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου στην σημερινή μας τη βίντεο παρουσίαση. Θα τα πούμε αύριο, same time, εδώ με το Stray.